Σε εργατικό δυστύχημα αποδίδεται, όπως όλα δείχνουν, ο πνιγμός του 25χρονου Λασιθιώτη στη Ρόδο. Η τραγωδία που εκτελήχθηκε στο νησί της Ρόδου συγκλονίζει. Ο 25χρονος με καταγωγή από τον Άγιο Νικόλαο έχασε τη ζωή του στη διάρκεια καταδυτικής προσπάθειας που έκανε στην νησίδα Στρογγυλή που βρίσκεται κοντά στη Χάλκη. Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, πρόκειται για πνιγμό, αλλά περιμένουμε να ενημερωθούμε για τα παραπάνω στοιχεία από το λιμεναρχείο. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το παιδί ανασύρθηκε νεκρό το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ βρισκόταν στο χώρο εργασίας του, όπου δούλευε ως υπάλληλος με καθήκοντα δίτη. Όλα έγιναν ενώ έκανε κατάδυση για την εργασία του. Ήδη έχουμε κινηθεί δικαστικά, με τη βοήθεια δικηγόρου και περιμένουμε την προανάκριση. Φαίνεται να έχασε τη ζωή του ενώ δούλευε, πήγε να βγάλει το μεροκάματό του. Από το πρωί που ενημερωθήκαμε για το γεγονός, το εργατικό κέντρο Ρόδο απευθύνθηκε σε όλες τις αρμόδιες αρχές και ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως τις συνθήκες του θανάτου του συναδέρφου μας, και γιατί όπως έχουμε πληροφορηθεί ο θάνατος προέκυψε κατά την ώρα της δουλειάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Ρόδου, κινούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες της τραγωδίας και να χαρακτηριστεί ως εργατικό δυστύχημα. Έχουμε επικοινωνήσει και με το τμήμα επιθεώρησης εργασίας που επιτρέπει στον Πειραιά, γιατί εμείς δεν έχουμε δυστυχώς τεχνικούς επιθεωρητές στη Ρόδο. Mm-hmm. Ζητήσαμε και από την τοπική επιθεώρηση εργασίας, αλλά και από το ΙΚΑ, άμεσα να επιληφθούν του θέματος για να διερευνηθούν οι συνθήκες του ατυχήματος και πράγματι να χαρακτηριστεί το ατύχημα σαν εργατικό. Ο άτυχος νέος είχε εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 2 μήνες πριν στο νησί της Ρόδου και έμεινε εκεί, όπου δούλευε πάνω στο αντικείμενο που είχε σπουδάσει στην ιχθυοκαλλιέργεια.